Στον Βόλο βρέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ως επίσημος προσκεκλημένος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας μίλησε στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα της εξοραϊστικής για τις επερχόμενες εκλογές, ισχυριζόμενος ότι δεν πιστεύει στην κερδισμένη εκλογική αναμέτρηση. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο έργο, γιατί αυτή είναι μια εκλογική χρόνια. Και θα μου επιτρέψω να σας πω ότι εγώ δεν πιστεύω. Όπως κανείς από εμάς που είμαστε στην πολιτική δεν πιστεύει στις κερδισμένες εκλογές από την αρχή. Πιστεύουμε ότι οι εκλογές κερδίζονται όταν εμείς εξηγούμε στην κοινωνία το αφεντικό μας, γιατί το αφεντικό μας στο τέλος της μέρας είναι ο ελληνικός λαός, και είναι το διακύβευμα. Πρέπει να θυμίσουμε στην ελληνική κοινωνία, ειδικά επειδή αντιμετωπίζουμε σαν κύριο αντίπαλο ένα κόμμα της αριστεράς, ότι εμείς είμαστε το πραγματικό λαϊκό κόμμα. Ότι εμείς, όπως στην κρίση των τιμών της ενέργειας και στην κρίση της υγείας, είμαστε η παράταξη που στάθηκε πάντα δίπλα στον αγρότη, δίπλα στον άνθρωπο του καθημερινού μόχθου, δίπλα στο μικρό, στο μεσαίο νοικοκύρι. Στα του οίκου του, ο κύριος Δένδιας τόνισε ότι εδώ και 3,5 χρόνια το Υπουργείο Εξωτερικών καλέστηκε να αντιμετωπίσει τον υπερχιλίζοντα, όπως τον χαρακτήρισε, τουρκικό αναθεωρητισμό με όπλο το διεθνές δίκαιο. Αυτά λοιπόν τα 3,5 χρόνια χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε έναν υπερχιλίζοντα τουρκικό αναθεωρητισμό. Εμείς καταρχήν απαντήσαμε πάντοτε, αλλά απαντήσαμε με ψυχραιμία και με σταθερότητα. Το ιερό Ευαγγέλιο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, είναι το διεθνές δίκαιο. Με άξονα αυτό διαμορφώσαμε μια δημόσια διπλωματία, μια οικονομική διπλωματία, μια περιβαλλοντική διπλωματία. Πήραμε πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς, επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για πρώτη φορά μετά το 1947, κυριολεκτικά η Ελλάδα μεγάλωσε. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Μαγνησίας, στελέχη της τοπικής νομαρχιακής επιτροπής και πλήθος κόσμου. Με χαρά και τιμή θα καλωσορίσουμε σε λίγο τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Δένδια, έναν βασικό υποστηρικτή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έναν από εκείνους τους υπουργούς που συμβάλλουν πάρα πολύ στην ποιοτική αναβάθμιση του κυβερνητικού έργου, που με στιβαρό και σοβαρό τρόπο υπερασπίζεται και υπηρετεί το αξίωμά του. Έναν υπουργό εξωτερικών που μαζί με τον πρωθυπουργό του Κυριάκου, τον Μητσοτάκη, έχουν διαμορφώσει μια νέα εποχή στην εξωτερική μας πολιτική με απτά αποτελέσματα, με διεθνείς συμμαχίες, με αποτελέσματα τα οποία ουσιαστικά επιτρέπουν στη χώρα μας και στους πολίτες να αποκτήσουν ξανά την εθνική αξιοπρέπεια που για όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια είχε κλονιστεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών μαζί με τους βουλευτές έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα, ενώ ο πρόεδρος της τοπικής νομαρχιακής διοικούσας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Αθανασάκης, δόρισε στον Υπουργό το σήμα κατά τεθέν της περιοχής, την Αρχό.